Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής, διεθνούς χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, τον κύριο Στοπάντιο, τον κύριο Κώστα Μελά. Η συζήτηση θα πιάσει και τα μεγάλα και τα μικρότερα κάδρα, διότι έχουμε και άλλες αλλαγές σιγά σιγά που συντελούνται πέρα από την ακρίβεια που τη βλέπουμε. Καλημέρα, κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Σαχίδη. Θέλω εισαγωγικά να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε ότι η οικονομία συνολικά στο λεγόμενο δυτικό κόσμο αλλάζει προς ανατολισμό και ποια η προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη αυτού του λεγόμενου περαιτέρω στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Θα σας πω κάτι καταρχάς και μετά θα σας απαντήσω αμέσως στην ερώτησή σας ή θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Στην παγκοσμιοποίηση η οικονομία έχει τον πρώτο λόγο, λέγεται. Όμως εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πολιτική έχει τον πρώτο λόγο, αλλά η οικονομία πλέον εκφράζεται μέσω της πολιτικής στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η πολιτική πρέπει να πάρει σοβαρά υπόψη της στην οικονομία σε αυτή τη φάση της τεράστιας αλληλεξάρτησης. Mm. Έχω την εντύπωση ότι επειδή μπαίνουμε σε μια εποχή όπου το μεγάλο κάδρο είναι ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια συγκεκριμένες δυνάμεις έχουν αρχίσει να κατευθύνουν την οικονομία τους προς στόχους ισχύως. Το να έχουμε μια μεγάλη και εύρωστη οικονομία αλλά να μην την έχουμε κατευθύνει κατά ένα μέρος να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους παράγοντες ισχύως μας φτάνει στο επίπεδο της Ευρώπης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω με αυτό. Ο Ερντογάν, παραδείγματος χάρη, την ανάπτυξη της οικονομίας, τη μεγάλη μεγέθυνση που παρουσίασε η οικονομία από το 2005 μέχρι το 2017, 2015-2016, μέχρι το πραξικόπημα επί της ουσίας, ο Πούτιν, η ρωσική οικονομία η οποία βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, αλλά μετά από το 2005-2006-2007 αρχίσε σιγά σιγά να προσαρμόζεται, να αναπτύσσεται, να μεγεθύνεται. Η Κίνα, από την άλλη μεριά, με την τεράστια ανάπτυξη, μας είναι κλασικά παραδείγματα χωρών που έχουν εκμεταλλευτεί υπέρ το δέον τη μεγέθυνση της οικονομίας με παράλληλη ανάπτυξη παραγόντων ισχύως, δηλαδή με απλά λόγια στρατιωτική δύναμη. Επομένως η ερώτησή σας για ορισμένες χώρες ισχυρές, μεγάλες περιφερειακές ισχύει. Για άλλες χώρες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία από τη δημιουργία της εγγενώς είναι ενάντια στον πόλεμο, λέει ότι είναι ενάντια στον πόλεμο και είναι ένα μόρφωμα εγγενώς ειρηνικό το οποίο δεν θα έχει εχθρούς, αποδεικνύεται εν της πράγμαση πόσο λάθος έχει κάνει μέχρι τώρα και ξαφνικά αποφασίζει πρώτη-πρώτη η Γερμανία να αρχίσει μια στρατιωτικοποίηση της χώρας της χρησιμοποιώντας τα τεράστια πλεονάσματα που έχει παράγει η οικονομία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι με όρους στιγνούς δεν βλέπετε να λαχανιάζει, θα να τροφοδοτηθεί η οικονομία της. Σωστά? Ναι, νομίζω ναι. Μιλάτε για τη Γερμανία. Ναι, ναι, βεβαίως για τη Γερμανία μιλάω. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, το μεγάλο θέμα με τη Γερμανία. Γιατί καμιά φορά ρωτάμε και λένε μα πού θα τα βρει τα πλεονάσματα. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ευεργετικό πλεονέκτημα της Γερμανίας. Τα χρήματα που θα δαπανήσει θα κατευθυνθούν στις γερμανικές βιομηχανίες. Ενώ άλλες χώρες κάνουν αγορές οι οποίες όμως δεν κατευθύνονται στη δημιουργία αύξησης της παραγωγικής βάσης και των θέσεων εργασίας, αλλά δημιουργούν θέσεις εργασίας σε άλλους. Παραδείγματος χάρη χώρες οι οποίες είναι απλώς καταναλωτές πολεμικού υλικού. Άρα η Γερμανία από την άποψη και της οικονομίας αλλά και από την άποψη της ισχύως θα είναι σε καλύτερο βήμα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την οικονομία της. Το τι θα γίνει όμως μετά όταν φτάσει σε μια κατάσταση ισχύως στρατιωτικής η Γερμανία είναι ένα άλλο θέμα το οποίο καμιά φορά χρειάζεται να το συζητήσουμε. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι λόγω
της υψηλής τεχνολογίας είναι πολύ εύκολο να μετατρέψουν τις βιομηχανίες σε βιομηχανίες παραγωγής όπλων. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Σκεφτείτε ότι ο Χίτλερ το κατάφερε χωρίς να υπάρχει αυτή η υψηλή τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Δεν είναι ένα μείον για χώρες όπως η Γερμανία, αλλά συνολικά και για την Ευρώπη, ότι αλλάζει ο ενεργειακός προσανατολισμός. Είχαν μια απόλυτη εξάρτηση, το έχετε ξαναπεί, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Φαίνεται ότι αυτό το κενό με τη σχάση πια που προκλήθηκε θα το καλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουν πει, αλλά δεν έχουν πει την τιμή. Και εκεί μήπως λοιπόν είναι μία ή άλλη, από τη μία να αναζωογονείται η οικονομία σου με τα πλεονασμάτα στα στρατιωτικό-βιομηχανικά συμπλέγματα, από την άλλη όμως να είναι πιο ακριβή η ενέργειά σου. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει ο προσανατολισμός. Κάνατε μία καλή συνέντευξη, την οποία την παρακολουθήσε με τον κύριο Σταμπόλη, ο οποίος σας είπε ότι χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να γίνει η υποκατάσταση της ενέργειας της Ρωσίας. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτά τα θέματα, αλλά σπάζομαι την άποψη αυτή, την οποία εκφράστηκε, και νομίζω ότι θα χρειαστεί αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα χώρο αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό ότι έχει ένα στη Ρεβιθούσα, το οποίο είναι μικρό, και τώρα προσπαθεί, είπε, λέει, να θα φτιάξει ένα άλλο. Αυτό χρειάζεται 2-3 χρόνια. Επομένως, σε 2-3 χρόνια θα αρχίσουμε να μιλάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε. Όσον αφορά τη Γερμανία, η Γερμανία νομίζω ότι θα κάνει αυτό που θεωρεί κατάλληλο. Βεβαίως, οι τιμές οι οποίες θα πληρώσει αν αρχίσει να γίνει υποκατάσταση είναι αυτές οι τιμές που θα καπνίσουν οι αγορές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα γίνει μια υποκατάσταση από το υγροποιημένο αμερικάνικο αέριο, αν γίνει, άρα πάλι θα υπάρχει εξάρτηση. Πάντως, να πω κάτι, γιατί έχετε δίκιο, οι Γερμανοί, ακόμη και οι Γερμανοί πράσινοι, που στα πράγματα ήρθαν με την προεκλογική, τώρα τους πρόλαβαν οι εξελίξεις, πλήρως ουδετεροποιημένη ενεργειακά πράσινη Ευρώπη, δήλωσαν μόλις χθες μια στροφή 180 μοίρων, δεν έχουμε κανένα ιδεολογικό ταμπού. Που σημαίνει, λέει, ότι θα δούμε και πυρηνική ενέργεια και λιγνίτη για να υποκαταστήσει. Μήπως και στην Ελλάδα, που σπεύσαμε πρώτοι να γίνουμε το παράδειγμα, να ξαναδούμε τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες που θα μπορούσαν να είναι και απάντηση για την Ευρώπη, που λέει και ο Κακομοίρης. Κακομοίρης δεν είναι, αλλά το λέω έτσι. Η μαλλιά στη γλώσσα του, ο κύριος Φόσκολος. Χρόνια. Νομίζω ότι πέρα από ότι ο κύριος Φόσκολος πειραδόν να μεγιστοποιεί ορισμένα πράγματα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, η Ελλάδα πρέπει να κάνει μία στροφή για το μείγμα το ενεργειακό και πρωτίστως να ψάξει για τις πηγές που υπάρχουν στη χώρα. Δηλαδή η χώρα δεν μπορεί να είναι 80% εξαρτημένη από τις εισαγωγές αερίου, μάλιστα σε μία γεωπολιτική κατάσταση πλήρους αβεβαιότητος και με έναν γείτονα ο οποίος επιβουλεύεται ανά πάσα στιγμή την κυριαρχία μας. Άρα η Ελλάδα πρέπει να αφήσει αυτά τα κόλπα ότι είναι ακριβές οι τιμές και δεν είναι ακριβές οι τιμές. Το επιχείρημα ότι ο λιγνίτης είναι ακριβός αφενός μεν δεν στέκει, αλλά αφετέρου όταν εγκαταλείψεις παντελώς την εξόρυξη του λιγνίτη, την παλαιώσεις, την εγκαταλείψεις, δηλαδή την κάνεις άχρηστη, βεβαίως θα είναι, δεν θα είναι αποδοτική. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα... όπως σας είπε και ο κύριος Σταμπόλης, το θυμάστε, υπάρχουν πλέον τεχνολογικά μέσα. Σωστά. Που έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τους ρήπους. Μα αυτά χρησιμοποιεί ήδη η Γερμανία για τα λιγνητικά της. Πάμε... Ακριβώς, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς. Πάμε τώρα στα μεγάλα. Το απόλυτο όπλο, είπαμε, είναι το SWIFT. Μάλιστα, μας υποδείξατε, δεν το είχε προλάβει αυτό να το μάθει και ο κύριος Σταμπόλης, ότι εξαιρέθηκε σε πρώτη φάση η ενέργεια. Και η Gazprom με την τράπεζά της, όπως μας υποδείξατε, κάνει το deal και συνεχίζεται. Δίνει φυσικό αέριο, παίρνει το χρήμα. Όμως, λέμε ότι το SWIFT είναι αυτή τη στιγμή ένα όπλο που στραγγαλίζει τη ρωσική οικονομία. Είναι έτσι, μόνο? Είναι. Σε μεγάλο βαθμό είναι. Το θέμα όμως, κύριε Σαχίνη, είναι πόσο θα διαρκέσουν οι κυρώσεις. Ο χρόνος... είναι το βασικό
που θα μας δείξει εάν πράγματι θα επέλθει ένας αρνητικές, τρομακτικές αρνητικές συνέπειες στη ρωσική οικονομία. Δεν είναι αγώνας δρόμου 100 μέτρων, είναι ένας αγώνας μεγάλης απόστασης οι κυρώσεις. Αν λοιπόν οι κυρώσεις συνεχίζουν να υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο και να επιδεινώνονται, να το πούμε έτσι, νομίζω ότι οι επιπτώσεις στην ρωσική οικονομία θα είναι ισχυρές. Διότι αφενός μεν τα αποθέματα δεν αρκούν για να υποκαταστήσουν την δυνατότητα της Ρωσίας και όχι του ρωσικού κράτους, γιατί το ρωσικό κράτος δεν έχει μεγάλο δημόσιο χρέος, έχει γύρω στο 17-18%, πάρα πολύ μικρό, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι σκόπιμο. Αλλά υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι ρώσικες, οι οποίες τα εταιρικά τους ομόλογα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Βεβαίως είναι ένα ισχυρό όπλο το SWIFT, το οποίο έχει τρομακτικές συνέπειες. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι εναλλακτικά υπάρχει από το 2014, όταν απειλήθηκε ότι θα τη βγάλουν από το SWIFT, η Ρωσία δημιούργησε ένα δικό της τρόπο διασυνοριακό, καταρχάς διασύνδεσης των τραπεζών της εσωτερικά, γιατί ξέρετε το SWIFT κάνει και διασύνδεση στο εσωτερικό το χώρο, δεν είναι μόνο διασυνοριακό. Σωστά. Επομένως έκανε ένα δικό της για τις τράπεζές της και επίσης έκανε μια διασύνδεση με 200 τράπεζες του εξωτερικού, αλλά κυρίως είναι τράπεζες οι οποίες είναι, ας το πούμε έτσι, ανήκουν σε φίλες χώρες, και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, διότι η μεγάλη σημασία του corresponding banking, όπως λέμε, δηλαδή των ανταποκριτικών τραπεζών, πρέπει να είναι σε εκείνες τις χώρες στις οποίες γίνονται οι εξαγωγές και οι εισαγωγές. Αν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κάνει ένα SWIFT ή, εν πάση περιπτώσει, μια ανταπόκριση με μια τράπεζα, να σας πω, της Νέων Ζουλάνδη, η οποία δεν εισάγει, δεν εξάγει τίποτα από τη Ρωσία, δεν έχει κανένα νόημα. Νόημα έχουν να υπάρχει τραπεζική ανταπόκριση, αυτό στην ουσία κατοχυρώνει το SWIFT, έτσι να υπάρχουν τραπεζικές ανταποκρίτριες τράπεζες. Για να το εξηγήσω αυτό, όταν κάνετε μια εξαγωγή, πάτε τα χαρτιά στην τράπεζα. Η τράπεζα λοιπόν, η δικιά μας εδώ, έχει μια ανταποκρίτρια στη χώρα την οποία εσείς θέλετε να στείλετε τα προϊόντα σας. Mm-hmm. Άρα συνονοείται η μια τράπεζα με την άλλη τράπεζα, αλλά αυτές οι δύο τράπεζες έχουν μια πιστωτική γραμμή μεταξύ τους. Δηλαδή έχουν εξετάσει μία την πιστοληπτική ικανότητα, άλλη, έχουν σωστά ένα πιστωτικό όριο μέσα στο οποίο γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Με καταλάβατε. Άρα το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο νόημα έχει να υπάρχουν ανταποκρίτες τράπεζες εκεί που γίνονται οι εξαγωγές. Ερώτηση. Αν λοιπόν αυτό τη στρέφει, και πόσο εκτιμάτε ότι είναι εφικτό έτσι να αποφύγει την πρέσα που υφίσταται προς την Κίνα, η οποία έχει επίσης ένα δικό της παράλληλο σύστημα. Η Κίνα έχει ένα δικό της, και επίσης η Κίνα, επειδή είναι έξυπνοι οι Κινέζοι και δεν είναι, και εκτός από τον εξυγχρονισμό της οικονομίας τους, έχουν καταλάβει ότι στην παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή βασικό ρόλο παίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα δίκτυα. Να σας κάνω μια παρένθεση. Η Μεγάλη Βρετανία ως οικονομική δύναμη είναι ασήμαντη στον κόσμο. Έτσι είναι πάρα πολύ μικρή. Εν τούτης, επειδή έχει τα δίκτυα, τα χρηματοπιστωτικά, έχει το City του Λονδίνου, εξακολουθεί να παίζει ένα ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Όχι από τώρα, από το 60. Πολύ συγκεκριμένα. Η Κίνα λοιπόν προσπαθεί να διεθνοποιήσει το Yuan. Αυτό είναι το μεγάλο της θέμα. Δηλαδή να μπορέσει να καταστήσει το Yuan ένα αποθεματικό νόμισμα. Τι πάει να πει αποθεματικό νόμισμα? Όχι ισχυρό, όπως λέμε, αποθεματικό. Τι πάει να πει αποθεματικό? Αποθεματικό νόμισμα πάει να πει να το αποδέχονται οι άλλοι, για να μπορούν όχι μόνο ως μέσον πληρωμής, αλλά και ως μέσον αποθήκευσης, ως μέσον δηλαδή διατήρησης της αξίας. Όπως λέτε, παραδείγματος χάρη, εγώ θα βάλω 1000 δολάρια στην άκρη και τα δολάρια δεν κινδυνεύω. Έτσι και ακριβώς πρέπει και το Yuan. Αυτό λοιπόν δεν είναι πολύ εύκολο ακόμα, διότι αυτό προϋποθέτει ένα ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα στο εσωτερικό, το οποίο θα αρχίσει να έχει διασυνδέσεις.
Η Κίνα λοιπόν έχει κάνει ένα δικό της τέτοιο SWIFT, αλλά προσέξτε, έχει κάνει και μια εταιρεία μέσα στην οποία υπάρχει το SWIFT και είναι μέρος, δηλαδή είναι μέτοχος η Κίνα. Δεν νομίζω ότι, αν κοιτάξετε τις συναλλαγές με τη Ρωσία, τις ρωσοκινέζικες συναλλαγές, θα δείτε ότι δεν είναι τόσο υψηλές εκτός από το εμπόριο, από την ενέργεια. Σωστό αυτό. Καλύτερος πελάτης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα, πάμε στα άλλα, τα πιο πρακτικά. Έχει πάρει φωτιά, είχε πάρει ήδη φωτιά η ενέργεια, ιδίως το φυσικό αέριο, αλλά τώρα έχει πάρει και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο ανεβαίνουν διαρκώς και φυσικά τα άλλα, το στάρι. Για το στάρι πρέπει να πω, εσείς το ξέρετε, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι η Ρωσία, η Ουκρανία είναι οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά και η Κίνα, παρακαλώ, έχει συμβόλαια με την Ουκρανία, είχε μάλλον γιατί τώρα είναι κατεστραμμένα τα πράγματα, που απορροφά το 45% της συνολικής παραγωγής σιτηρών της Ουκρανίας, για να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις πάνε σε όλο τον πλανήτη. Εδώ τι έχουμε να πούμε? Εδώ έχουμε να πούμε ότι εκτός από την αύξηση της τιμής της ενέργειας, αυτή είναι μια άμεση επίπτωση αρνητική, την οποία ειδικά στην Ευρώπη θα τη ζήσουμε. Δηλαδή με ένα πληθωρισμό, θα αυξηθεί ο πληθωρισμός, η επιπτώση του πληθωρισμού λόγω των τιμών της ενέργειας. Έχω την εντύπωση ότι θα ζήσουμε και μια αύξηση των τιμών των τροφίμων. Επομένως θα έχουμε διπλή επενέργεια αρνητική και στα τρόφιμα, ειδικά στα δημητριακά, τα σιτηρά, και στις τιμές ενέργειας. Επίσης θα έχουμε και επίπτωση από μια σειρά προϊόντα, σπάνιες, ζυγές, λίθιο, λευκό, χρυσό και μια σειρά άλλα μέταλλα και πρώτες ύλες που εξάγει η Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Μα ήδη άκουσα ότι υπάρχει θέμα με τους καταλύτες που έχουν αυτό το σπάνιο υλικό που χρησιμοποιούνται, που εξάγει ακριβώς η Ρωσία. Μάλιστα. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, αν θυμάμαι καλά, έτσι, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους λόγω ότι δεν έρχονται τα απαραίτητα υλικά από την Ουκρανία. Επομένως, για να το θέσουμε σωστά και αντικειμενικά το θέμα, οι κυρώσεις είναι ένα μαχαίρι διπλής όψεως. Βεβαίως η μία όψη είναι πιο τροχισμένη και κόβει περισσότερο όσον αφορά δηλαδή τη Ρωσία, αλλά και η Ευρώπη και σε μακροοικονομικό επίπεδο, όπως σας είπα, τιμές ενέργειας, τιμές τροφίμων, αβεβαιότητα, θα έχουν μια αρνητική επίδραση. Άρα θα έχουν μια αρνητική επίδραση όχι μόνο στην κατανάλωση, αλλά και στις σχεδιαζόμενες επενδύσεις των επιχειρήσεων, είτε στο εσωτερικό τους είτε προς την Ρωσία. Θέλω να σας πω μόνο δύο στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, ότι η Γερμανία, όλες τις 40, εκτός από δύο από τις 40 εταιρείες που περιλαμβάνονται στο δίκτυο DAX της Φραγκφούρτης, έχουν επενδύσει στη Ρωσία. Επίσης, 35 από τις 40 μεγαλύτερες εταιρείες που είναι συγμένες στο γαλλικό χρηματιστήριο CAC 40 της χώρας έχουν σημαντικές επενδύσεις στην Ρωσία. Στη Ρωσία. Περίπου 700 γαλλικές θυγατρικές δραστηριοποιούνται στη Ρωσία σε διάφορους κλάδους. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές θα υποστούν κάποιες ζημιές. Να μην πω ζημιές σοβαρές, αλλά θα υποστούν ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει επίδραση και στις μητρικές χώρες και στις χώρες, δηλαδή και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και σε όλες αυτές τις χώρες. Παράλληλα, και πρέπει να το σημειώσουμε, παρότι λέγεται ότι δεν είναι μεγάλος ο όγκος της έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών στη Ρωσία, εν τούτης, μία προς μία οι τράπεζες οι οποίες είναι εκτεθειμένες θα έχουν μεγάλα θέματα. Δηλαδή οι ιταλικές τράπεζες UniCredit και San Paolo έχουν πάνω από 25 δισεκατομμύρια έκθεση. Αυτό τι σημαίνει? Δεν λέω ότι θα χάσουν τα λεφτά τους, διότι οι Ρώσοι δεν είναι ότι θα τους πληρώσουν, αλλά δεν μπορούν να τους πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Λόγω του SWIFT. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο περίπλοκο το ζήτημα. Άρα, κύριε Μελάμου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και η Ρωσία και η Ευρώπη από αυτή την εξίσωση είναι χαμένη. Ούτως ή άλλως. Με απώλειες. Και ποιος είναι, κύριε Σαχίν, με συγχωρείτε, κάνω εγώ το δημοσιογράφο τώρα. Φαντάζομαι ότι καταρχάς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Αυτό είναι βέβαιο. Ξέρετε το πιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Το πιο τρελό ήταν χθες, έπρεπε να δείτε, που η Ουκρανέζα με δάκρυα στα μάτια δημοσιογράφος τρίμωχνε τον Τζόνσον, κάντε κάτι. Ναι. Και γύρισε και της απάντησε, ποιος ο Τζόνσον τώρα, ότι μα νομίζω ότι σοφά πράξατε που κάνατε αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λες τώρα μην τρελαθώ. Εσύ είσαι ο πρωθυπουργός του Brexit και της λες καλά κάνεις, δηλαδή, ναι, είναι αυτή η παράνοια που υπάρχει. Είναι παράνοια που υπάρχει, νομίζω ότι δεν είναι παράνοια, είναι μια κατάσταση κατά την οποία μια απέραντη ηθικολογία ενάντια στον αντίπαλο και καμία ηθικολογία όταν εμείς κάνουμε τις ίδιες πράξεις. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα σήμερα με τους Ευρωπαίους και με την Μεγάλη Βρετανία και με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι φτάσανε σε ένα σημείο τα μην καταλαβαίνουν τι τους γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βρεθήκανε ξαφνικά μπροστά σε ένα θέμα το οποίο δεν περιμένανε. Δεν περιμένανε. Και αυτό τους έκανε να αντιδράσουν σωστά κατά την άποψή μου. Καλά κάνουν τις κυρώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι οι κυρώσεις θα αποτρέψουν τον Πούτιν να τελειώσει αυτό που έχει αρχίσει, έχει σχεδιάσει, εκτός αν δεν μπορέσει. Αλλά τώρα αν δεν μπορέσει, τώρα είναι λίγο δύσκολο με αυτή τη στρατεία που έχει κατεβάσει εκεί πέρα. Πόσο λέει εδώ πέρα η Μαρία, κύριε Μελάμου, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν η Ευρώπη του έλεγε του κυρίου Πούτιν πριν το ντου στην Ουκρανία, εντάξει, έχουμε μία δέσμευση, δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία και θα εφαρμοστούν οι συνθήκες Μίνσκ 2. Μήπως θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα στην οικονομία. Μετά, μήπως όμως δεν γράφεται η ιστορία, Μαρία. Δεν γράφεται. Κύριε Μελά. Σαφέστατα θα ήταν. Ταυτονόητα. Κύριε Μελά, για πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα, τι σημαίνει αυτό, και αυτό ενδιαφέρει και την πατρίδα μας εδώ, σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες μέχρι σήμερα πολιτικές, τις οποίες έχουμε καταγράψει στο σκληρό πυρήνα, τα ECOFIN, τα Eurogroup κτλ. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η περιοριστική πολιτική για όλους τους άλλους, ενώ οι άλλοι θα δίνουν τα πλεονάσματα, η Γερμανία για παράδειγμα, για τους εξοπλισμούς? Μπορεί δηλαδή να πει στην Ελλάδα, θα συνεχίσει την περιοριστική? Γίνονται αυτά πια? Νομίζω ότι λόγω των εξελίξεων και λόγω θα τραβήξει λίγο αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα πάρουν μία απόφαση που θα επεκτείνουν, ας πούμε, αυτά τα μέτρα να μην ενισχύουν και το 2023. Έχω την εντύπωση ότι κάτι θα κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, γιατί αφενός βλέπει ένα πληθωρισμό που ανεβαίνει, αφετέρου θέλει να στηρίξει τις οικονομίες, όπως είπατε, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται και από τον κορονοϊό και από την κρίση και μια σειρά άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα επεκτείνει λιγάκι ακόμα την νομισματική της πολιτική, την επεκτατική, έτσι. Και νομίζω και τα δημοσιονομικά θα τα αφήσουν και το 2023. Δηλαδή, αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα, διότι το 2023, ωραία, δεν θα έχουμε περιορισμούς. Το 2024 θα έχουμε παραπάνω για να καλύψουμε και το 2023. Άρα εδώ χρειάζεται μια γενικότερη συζήτηση για να δούμε πώς πάμε, γιατί το χρέος, το δημόσιο χρέος, μεγαλώνει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Επομένως αυτό είναι μια δαμόκλεια σπάθη που είναι πάνω από τα κεφάλια μας, η οποία μας απειλεί συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Επομένως χρειάζεται να ξαναδούμε τα θέματα και να μην είμαστε τόσο πολύ αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και είμαστε. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής. Λέει ο Νίκος, η χειρότερη κατάσταση είναι για τους λαούς. Και για φανταστείτε, λέει, με έναν τρόπο αυτοί να συνεννοηθούν όλοι, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που θα έχεις και στρατιωτικοποίηση του πλανήτη και φτώχεια και ραγδαία αύξηση τιμών και δεν κανένα περιθώριο αντίδρασης και το φόβο των πυρηνικών να επικρέμεται. Εγώ, κύριε Μελά, θέλω να σας ρωτήσω, υπό αυτές τις συνθήκες, και είναι νομίζω στα χείλη πολλών, πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει μία χώρα με μία οικονομία όπως η δική μας? Πώς θα έπρεπε? Θα έπρεπε πάση θυσία να προσπαθήσει να περιορίσει όσο είναι το δυνατόν τις εξαρτήσεις της από το εξωτερικό. Να προσπαθήσει να δημιουργήσει μία παραγωγική βάση όσο είναι το δυνατόν, γιατί δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, η οποία θα της δημιουργεί μία σχετική ασφάλεια και στα τρόφιμα και στα προϊόντα της μεταποίησης και στην ενέργεια. Δεν σας λέω ότι μπορεί να γίνει εύκολα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Μελά, με προκαλείτε, μισό λεπτό. Ναι, αλλά να εγκαταλείπεις τον κάμπο της Μεσαράς, τον κάμπο της Κοπαΐδας, τον κάμπο της Θεσσαλίας, για να γίνουν όλα τζάμια,
ενώ θα μπορούσες να λειτουργήσεις ως σιτοβολώνας της χώρας σου, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να ανοίξει ως συζήτηση. Αυτό είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα. Τώρα είμαι στην Κρήτη, δεν κάνει να πω αυτό που θέλω να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο τουρισμός καλός είναι, αλλά χρειάζεται ένα μέτρο, χρειάζεται ένα όριο. Διότι ο τουρισμός είναι... Ιωνή παραγωγή, κύριε Σαχίνη. Δεν και πλήττεται από τέτοιες καταστάσεις ο πρώτος που πλήττεται. Πλήττεται και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρχει ο τουρισμός, σαφέστατα πρέπει να. Η χώρα ενδείκνυται, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πρέπει όμως και αυτός να μπει μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας. Διότι ξέρετε, πολύ απλά λέμε, ο τουρισμός τι κάνει, δημιουργεί νέα εισοδήματα. Τα οποία εισοδήματα δεν είναι... επί της ουσίας παραγόμενα ως παραγωγή στη χώρα. Είναι αυτό που λέμε στην οικονομία ιονή παραγωγή. Αυτά λοιπόν τα εισοδήματα θέλουν να καταναλωθούν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύουν 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες και παίρνουν κρίματα. Αυτά θέλουν να καταναλωθούν. Αν δεν υπάρχει η παραγωγή η ελληνική να στηριχθεί αυτά τα χρήματα, όλα αυτά πάνε στις εμπορικές, στις εισαγωγές. Γι' αυτό δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου αυτό που λέγεται κατά κόρον ότι ο τουρισμός και οι παλιοί άδειλοι πόροι καλύπτουν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Το αναπαραγάγουν και το διευρύνουν, κύριε Σαχίνη, κατά την άποψή μου. Ήταν και η διατριβή μου η διδακτορική αυτή. Το διευρύνουν. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτούς τους πόρους που πραγματικά ο Θεός, η γεωγραφία μας έδωσε που μπορούμε να τους παράγουμε, που μπορούν να έρχονται, να τους χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο που να αναπαραγάγουμε και να αυξάνουμε το παραγωγικό μας δυναμικό και το ΑΕΠ μας. Μάλιστα. Θα κλείσω με το φίλο το Γιάννη, τον κύριο Γιάννη από τις Βρυξέλλες που ακούει και στέλνει το μήνυμα. Κύριε Μελάλη, λίγες ώρες αφότου οι δυτικοί ηγέτες επέβαλαν άνευ προηγουμένου κυρώσεις και ορθώς στη Ρωσία, όπως η στοχευμένη αποβολή βασικών ρωσικών τραπεζών από το SWIFT και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και συναλλαγών της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, ο Ντάιμον, εξήγησε όχι μόνο γιατί αυτή η σκληρή κλιμάκωση ένταση θα μπορούσε να είναι μάταιη, αλλά και γιατί θα μπορούσε να αποτύχει. Όπως είπε, χρησιμοποιούμε διαφορετικά εργαλεία για διαφορετικούς λόγους. Οι τράπεζες συζητούν με την κυβέρνηση ώστε όλοι να κατανοήσουν τα ζητήματα, όχι επειδή είναι υπέρ ή κατά ενός συγκεκριμένου πράγματος. Αν οι κυρώσεις SWIFT σημαίνουν ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων για να συναλλάσσονται με επηρεαζόμενες ρωσικές οντότητες, μπορούν ακόμη να συναλλάσσονται μαζί τους. Στην πραγματικότητα, αρκεί λέει να στείλετε ένα email που περιέχει οδηγίες πληρωμής, γιατί το SWIFT είναι πραγματικά ένα απομεινάρι μηνυμάτων από μια περασμένη εποχή, πριν από τα email, ακόμη και πριν από τη συσκευή fax. Ο κύριος Ντάιμον είπε επίσης ότι η αποσύνδεση των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT θα μπορούσε να είχε ανεπιθύμητες συνέπειες συμπεριλαμβανομένων τρίτων που βρίσκουν τρόπους να παρακάψουν την κύρωση. Πώς το ακούει, λέει, όλο αυτό ο κύριος Μελάς? Έχει δίκιο ότι οι τρίτοι μπορούν να παρουσιαστούν κτλ. Αλλά έχει δίκιο διότι υπερασπίζεται τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος ο κύριος Ντάιμον. Μην τρελάθουμε τώρα. Κωνσταντίνος... Δηλαδή, σαφέστατα, όταν υπάρχει ένα κενό και δεν λειτουργεί το SWIFT, βέβαια κρυπτονομίσματα, αλλά τα τέλεξ, ό,τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά με τι κόστος, βεβαίως θα έχει ένα κόστος, αυτές είναι οι παρενέργειες. Αλλά συγχρόνως ο κύριος Diamond της JP Morgan, η Μάρτον, ευλογάει τα γένια του επί της ουσίας. Έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να το ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση μέσα σε αυτή τον παραλογισμό, αλλά νομίζω ότι και αυτές οι συζητήσεις πια σιγά σιγά θα γίνουν αναγκαιότητα, μπας και καταφέρουμε λιγάκι και εμείς οι απλοί να καταλάβουμε πώς πορευόμαστε. Σε κρίσιμες στιγμές, κύριε Σαχίνη, σε κρίσιμες στιγμές ίσως μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Όταν υπάρχει κανονικότητα και ο καθένας κοιτάει την τηλεόραση ή εν πάση περιπτώσει κοιτάει δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και δεν σκέφτεται, δηλαδή δεν αισθάνεται το φόβο, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι κατάλληλη να αναστοχαστούμε όλοι μας. Κωνσταντίνος Μελάς, τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, κύριε Μελά.